Μια μεγάλη αποκάλυψη κάνει σήμερα το Μελέτησέ το. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής μας, όλα δείχνουν ότι φέτος δεν θα δούμε το Φωκά Ευαγγελινό στην Επιτροπή του Dancing. Σας βέβαια θα είστε. Θα δούμε. Α, συζητάτε ακόμη. Θα δούμε. Αυτή η δήλωση του Φωκά Ευαγγελινού μια εβδομάδα πριν ήταν όπως φαίνεται προφητική. Ο χορογράφος φέρεται εξαιτίας του φόρτου των υποχρεώσεών του φέτος να μην κάθεται στο πλευρό του Γιάννη Λάτσιου. Αν τελικά συμβεί αυτό, θα είναι και η δεύτερη χειρή αποχώρηση. Ο ίδιος άλλωστε είχε σχολιάσει την αντικατάσταση της Ζέτας Μακρυπούλια. Η Σούκαρ βέβαια φαίνεται να ήταν η αιτία που δεν θα τη δούμε στο Dancing, γιατί ήταν κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ. Μα δεν ξέρω, γιατί με τις πρόβες και τις ταχύτητες που τρέχω όλη τη μέρα δεν έχω ασχοληθεί. Ξέρω ότι δεν θα είναι η Ζέτα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι η έκπληξη των φετινών παικτών και από την πρώτη του πρόβα ξεκίνησαν οι κόντρες ανάμεσα σε εκείνον και την παρτενέρ του Αναστασία Δρακά. Δεν τον έχω γνωρίσει. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι ξέρω και εγώ είναι μια προσωπικότητα λίγο έτσι διαφορετική από τις άλλες. Δεν ξέρω να σου πω παραπάνω, δεν τον έχω γνωρίσει, ανυπομονώ να σου πω την αλήθεια. Το κορίτσι τώρα που μας ήρθε η χορεύτρια αγαπημένη σας, μου είπε ότι είναι λίγο αγχωμένη, γιατί δεν σας ξέρει σαν άνθρωπο. Πώς θα είστε... Πρέπει να κάνω άλλο να είμαι σαν άνθρωπο να με ξέρει. Έχω κάνει τόσα πολλά. Χαρακτήρα, πώς θα είστε γενικά, έχει μια αγωνία πάνω σε αυτό μου είπε. Αυτή όμως πρέπει να ξέρει ότι θα την πλακώσει στο ξύλο πάρα πολλές θαυμαστριές μου, γιατί άμα θα με παιδεύει, μου είπανε, θα έρθουν εδώ από κάτω και θα τις βάλουν τις φωνές, οπότε να προσέχεις. Έχετε λίγο αγωνία? Αγωνία και μέση και ευθεία και λοξή. Με το χορό πώς θα πάτε? Έχω ξεχάσει, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να χορέψω επαγγελματικά, ας πούμε, γύρω στα 40 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι με την καλή θέληση της παρτενέρ μου, που είναι πολύ υλικό κορίτσι, την παρακολουθούσα και πέρυσι, θα με βοηθήσει και τουλάχιστον 2-3 live θα τα κάνουμε. Ότι γυμνάζομαι, αλλά δεν έχει καμία σχέση ο χορός με τη γυμναστική, όπως και κάθε είδος χορού δεν έχει σχέση. Γι' αυτό το competition θα είναι τρελό, γιατί κάθε χορός έχει άλλη ομάδα μυϊκή που δουλεύει. Το μυαλό πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ επίσης για τη χορογραφία και δεν ξέρω αν έχω τόσο πολύ μυαλό και θα συγκεντρωθεί σε αυτό το πράγμα. Οι διαθέσεις μου είναι να ανταγωνιστώ τους συμπαίκτες μου. Με την καλή έννοια βέβαια και όσον αφορά το χορό, όχι την προσωπική μας ζωή του καθενός. Ανάμεσα στους παίκτες θα είναι η Κατερίνα Στικούδη, η Κωνσταντίνα, η Μέρη Σινατζάκη και ο Άλεξ Κάβδας που προετοιμάζονται πυρετοδός. Και μάλιστα ανεβάζουν καθημερινά φωτογραφίες στο Twitter και το Instagram από τις πρόβες τους. Η Γκαλένα Βελίκοβα θα επιστρέψει σύντομα στην καρέκλα της Κρητικής Επιτροπής. Η χορογράφος ζει την ωραιότερη στιγμή της ζωής της, αφού λίγες μέρες πριν έφερε στον κόσμο την κόρη της. Το μωρό ζυγίζει 3 κιλά και 350 γραμμάρια και έχει αλλάξει την ζωή του ζευγαριού. Και όσο και αν η Γκαλένα πρέπει να γυρίσει τα επαγγελματικά της καθήκοντα, ο ρόλος της μαμάς τώρα πια είναι για εκείνη ο πιο σημαντικός.